Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε φυσικά όπως πάντα, όπως και κάθε μεσημέρι, εκπομπή Αναλυτής, για να δούμε όλα τα θέματα της τοπικής, περιφερειακής και πανελλαδικής φυσικά επικαιρότητας με τη ματιά του αναλυτή. Σήμερα η μέρα είναι Δευτέρα, έχουμε 14 Μαρτίου 2022 και από κοινού μέχρι και περίπου τις 4:30 θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Αφού πρώτα όμως πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο Ντοδελή, μαγειρεύοντας απλά ένα υπέροχο πιάτο, το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Είχε και καλαμάρια εδώ, το μεσημεριανό μου αυτό, Χρήστο. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρυθαρότο με λαχανικά και καλαμάρια. Εξαιρετικό, φρέσκο το καλαμάρι, απίστευτο πραγματικά. Δείτε μαγειρεύοντας απλά, υπέροχη συνταγή, θα τη φτιάξετε και μόνοι σας. Εμένα μου έδωσε κάποιες συμβουλές να τη φτιάξω. Δύσκολο βέβαια, σιγά μην το καταφέρω, Χρήστο, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα. Υπέροχο πεντανόστιμο. Λοιπόν, το μεσημεριανό όπως είπαμε, μαγειρεύοντας απλά σήμερα 5.30 ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας όπως υπάρχουν σε τίτλους. Αρχικά, επειδή βιάζεται ο Δημήτρης Κελαϊδής, πάμε στο site πρώτα, Δημήτρη, να δούμε λίγο τι γίνεται από την επικαιρότητα. Μην με βιάζεσαι. Λοιπόν, διαβάζουμε. Κύκλος επικοδομητικών επαφών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΕΤ, όπως βλέπετε, της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου. Το διήμερο 10 και 11 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνάντηση. Τέλος της χρονιάς ξεκινάει η πιλωτική επισκεψιμότητα του Τύβου Καστά, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η κυρία Μενδώνη θα την δούμε στη συνέχεια σε αναλυτικές δηλώσεις που έκανε τον Τύβο Καστά και από την Αφίπολη, στη συνέχεια της εκπομπής μας. Θετικός στον κορονοϊό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά και από την επίσκεψή του στην Τουρκία και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Εμείς να του ευχηθούμε φυσικά ολόψυχα περαστικά, να πάνε όλα καλά. Ήπια συμπτωματολογία φαίνεται πως έχει ο Πρωθυπουργός. Δεν φαίνεται πως υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην υγεία του. Άλλωστε το μετέφερε και ο ίδιος σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε για 5 ημέρες καραντίνα ο Πρωθυπουργός μας. Αυτό το θέμα τώρα, το οποίο διαβάζουμε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εξελίχθηκε στο χρυσοχώρι της Καβάλας, στον Έστω, εκεί όπου μια ηλικιωμένη 83 ετών βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι. Αυτό τώρα εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές. Υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως από την αστυνομία και περιμένουμε και εμείς να μάθουμε, να ενημερωθούμε τι ακριβώς έχει γίνει στη συγκεκριμένη ιστορία. Φαίνεται λοιπόν πως αυτή η 83χρονη υπέστη θύμα οικογενειακού ξυλοδαρμού. Βέβαια, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από αστυνομική πηγή, οπότε είναι κάτι το οποίο εικάζεται ότι έχει συμβεί, ότι έχει γίνει. Και φυσικά υπάρχει ενώπιον του ανακριτή τώρα κάποιο συγγενικό πρόσωπο, το οποίο μεταφέρει τα όσα γνωρίζει, τι ακριβώς γίνεται. Εάν και εφόσον έχουμε νεότερες πληροφορίες από την ελληνική αστυνομία, αμέσως θα ενημερώσουμε το τηλεοπτικό κοινό τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι μια ιστορία ιδιαίτερη, θα λέγαμε, από το χρυσοχώρι του Δήμου Νέστου. Και αν ισχύει αυτή η είδηση, πραγματικά θα είναι μια από τις πολύ δυσάρεστες ειδήσεις της σημερινής ημέρας. Αδύνατα τετραγωνικά, με πρόστιμο 20% η αποκάλυψή του στους Δήμους. Ξεκινήσαμε από τώρα τι θα γίνει με το θέμα των αδύνατων τετραγωνικών. Πόλεμο στην Ουκρανία, τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων ξεκίνησε. Δεν ξέρουμε αν θα βγάλει κάπου. Οι ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων φυσικά υπάρχουν και θα μείνουμε σε αυτό το θέμα τώρα. Και θα πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Ρέμο, καθώς ήδη, όπως την Παρασκευή βρέθηκε στον Προμαχώνα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Νότης Μηταράκης, μετέφερε το γεγονός ότι θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες κατά τόπου σε δομές προσφύγων αυτή τη στιγμή στη χώρα, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν κάποιοι Ουκρανοί πρόσφυγες πέραν των ήδη υπαρχόντων προσφύγων και μεταναστών που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Ρέμος, ο διοικητής της δομής του Σημακοπούλου, σε συνέντευξή του σήμερα στην κάμερα του Ένα Channel, μας μετέφερε ότι υπάρχουν σκέψεις, βέβαια ακόμη δεν έχουν τελειοποιηθεί, δεν έχουν οριστικοποιηθεί, και έχει ξεκινήσει η προετοιμασία στις κατατόπους δομές, έτσι και στην Καβάλα στο Σημακοπούλου, έτσι ώστε εάν χρειαστεί να φιλοξενηθούν Ουκρανοί πρόσφυγες και στη δομή του Ασημακοπούλου. Φυσικά δεν θα είναι στον ίδιο χώρο, αν θέλετε, ή στο ίδιο σημείο. Υπάρχουν κάποια
ή άλλα ειδικά κοντέινερ όπου θα φιλοξενήσουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες στην Καβάλα. Αυτό μετέφερε ο κύριος Ρέμος και πάμε στην Τζούλια Βασιλείου, τη συνάδελφο, στο ρεπορτάζ της και πάμε να την ακούσουμε. Καταρχήν να σας πω ότι έχω διαταχθεί εγώ να πάω σε υπηρεσία στον Προμαχώνα και θα πάω από τις 23 στις 26 του μηνός. Όλοι οι διοικητές θα περάσουμε από τον Προμαχώνα για να δούμε το πρώτο σημείο εισόδου στη χώρα μας. Εκεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Αστήλου έχει στήσει ένα σταθμό με ο οποίος κατευθύνει τους πρόσφυγες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Έχουμε μία δομή δημιουργήσει στη Συντική, η δημιουργήση στη Συντική, δηλαδή στην ουσία έγινε δομή τράνζιτ, εκεί δηλαδή κάθονται για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να μεταφερθούν είτε σε άλλη δομή, είτε να μεταφερθούν στους τόπους που οι ίδιοι επιθυμούν να μετακινηθούν. Και κυρίως οι τόποι αυτοί είναι προς το παρόν οι κατοικίες φίλων και συγγενών τους. Εδώ στην πόλη της Καβάλας έχουμε ανοίξει κάποιες θέσεις σε περίπτωση που χρειαστεί να φιλοξενήσουμε. Εμείς είμαστε, η δυναμικότητά μας είναι 1.200 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 250 και έχουμε κάνει τις, ας το πούμε έτσι, γειτονιές των προσφύγων που σήμερα έχουμε, ώστε να αφήσουμε χώρο σε περίπτωση που το Υπουργείο χρειαστεί να μετακινήσουμε ανθρώπους εδώ. Από ό,τι ξέρω όμως, έχει και στην υπόλοιπη περιοχή πάει ένα κομμάτι προσφύγων από την Ουκρανία, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν σχέση με τους πρόσφυγες που μέχρι σήμερα είχαμε στις δομές. Και αυτό γιατί αποτελούνται κυρίως από γυναίκες και παιδιά, αφού οι άντρες απαγορεύεται να βγουν από την Ουκρανία από την ηλικία των 18 μέχρι και των 50 χρόνων. Αυτό στην ουσία δημιουργεί ένα διαφορετικό κύμα προσφυγικό γυναικόπαιδων, το οποίο θέλει άλλου είδους διαχείριση από το κύμα το οποίο είχε μέχρι σήμερα η χώρα μας δεχθεί από την Τουρκία. Δεν σας έχουν ειδοποιήσει μέχρι τώρα για... Εμείς έχουμε ειδοποιηθεί όλες οι δομές της Βόρειο Ελλάδος, όλες της Ελλάδος, να δημιουργήσουμε χώρους σε περίπτωση που χρειαστεί. Για να είμαστε έτοιμοι και να μην έχουμε την ίδια κατάσταση με το 15 και το 16. Εμείς έχουμε προσπαθήσει εδώ να βρούμε τους χώρους και να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αυτούς που το Υπουργείο θα μας στείλει. Έτοιμο λοιπόν για πανεδεχόμενο και η δομή του προσφύγοντος του Σμακοπούλου, εάν και εφόσον χρειαστεί, επαναλαμβάνουμε, να φιλοξενηθούν Ουκρανοί πρόσφυγες και στη δομή του Ασημακοπούλου. Σκέψεις βέβαια υπάρχουν ακόμη, δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι, είμαστε ακόμη στη συζήτηση, είπε και ο κύριος Ρέμος. Τώρα θα βρεθεί και ο ίδιος στον Προμαχώνα να δει την κατάσταση, τι ακριβώς γίνεται, όπως και οι υπόλοιποι διοικητές δομών από την Βόρεια Ελλάδα. Και επαναλαμβάνουμε, εάν και εφόσον χρειαστεί και μόνο, θα υπάρξει η φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι και ο Δήμος Καβάλας δήλωσε ότι αν χρειαστεί θα ανοίξει το Καπλανίδιο κέντρο στη Νέα Καρβάλη για να φιλοξενηθούν οι Ουκρανοί πρόσφυγες. Βλέπουμε δηλαδή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως και το 16, έτσι και τώρα το 22, βοηθάει ο κόσμος και οι φορείς όσο μα όσο γίνεται και όσο μπορούν σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία. Πάμε να δούμε όμως τώρα την εξέλιξη, τις τελευταίες εξελίξεις που τρέχουν για το Ουκρανικό. Τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων, να πούμε. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει ακόμη αποτέλεσμα ή αν θα βρεθεί χρυσή τομή. Προχωρούν, καθώς φαίνεται, ικανοποιητικά. Αυτό μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό από πλευράς τουλάχιστον της Ρωσίας. Φαίνεται ότι η Ρωσία ξεκίνησε να κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω, αλλά κανονικά συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στις μεγάλες πόλεις, στο Χάρκοβο, στη Μελιτόπολη, στη Μαριούπολη. Υπάρχει δηλαδή ακόμη και σήμερα που μιλάμε, δυστυχώς, πολύ έντονο το πολεμικό στοιχείο και οι βομβαρδισμοί οι οποίοι πέφτουν συνεχώς στις μεγάλες πόλεις. Πάμε να δούμε το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της πόλης λιμάνι του Μικολάιβ στην Ουκρανία, κοντά στην Οδυσσό, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνήτης της περιφέρειας. Η πόλη Μικολάιβ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 130 χιλιόμετρων ανατολικά της Οδυσσού, πλήττεται από σφοδρούς βομβαρδισμούς εδώ και αρκετές ημέρες. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί για μάχη μέχρι θανάτου κόντρα στη Ρωσία. То окупувати українців неможливо. Можна окупувати, заблокувати всі міста, засипати Україну трупами російських військ. Сотні тисяч людей, включаючи іноземців, насильно утримуються націоналістами.
которые угрожают физической расправой. Σαφώς αυτή η πολεμική επιχείρηση, γιατί περί πολέμου πρόκειται, είχε προσχεδιαστεί. Και είχε προσχεδιαστεί διότι δεν πήρε την απόφαση εκείνη την ημέρα που άρχισε τις πολεμικές επιχειρήσεις 24 Φεβρουαρίου, διότι ξεκίνησε με μια ήπια εισβολή, θεωρώντας ότι είναι εύκολη η κατάκτηση της Ουκρανίας και ότι θα υποδεχθούν τον κύριο Πούτιν ως ελευθερωτή και όχι ως κατακτητή. Υποτίμησε την αντίσταση των Ουκρανών και βεβαίως από την άλλη υπερτίμησε τις δυνάμεις του. Με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην όλη επιχείρηση, να μην περιμένει ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί κατά αυτόν τον τρόπο, 16η σήμερα μέρα, και δυστυχώς δεν έχει πετύχει αυτά τα οποία ήλπιζε από την αρχή. Παρόλο που ευνηδίασε και ξεκίνησε με πυραυλικά συστήματα να χτυπάει κάποιους συγκεκριμένους στόχους και εγκαταστάσεις, παρόλα αυτά δεν κατέφερε να κερδίσει αυτά τα οποία ήλπιζε. Επίσης, στο δικό του μήνυμα και έκκληση, απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για κατάπαυση του πυρός άμεσα στην Ουκρανία. Βλέπουμε όλοι μας, αδελφοί μου, τι συμβαίνει γύρω μας, στην καρδιά της Ευρώπης, πώς στον 21ο αιώνα άρχισε και μένεται ένας άδικος πόλεμος, χύνεται ανθρώπινο αίμα, σκοτώνονται άνθρωποι, μένουν ορφανά παιδιά και χείρες γυναίκες, καταστρέφονται ολόκληρες πόλεις και χωριά. Οι σκέψεις, η προσευχή, η ύπαρξή μας ολόκληρη είναι μαζί με τους Ουκρανούς αδελφούς μας όλες αυτές τις μέρες. Ευχαριστούμε και εσάς εξοχότατε για την στάση που τηρείτε, για τη βοήθεια που στείλατε. Και εμείς απ' εδώ με τις φτωχές μας δυνάμεις κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Εκκλησία και ως Ομογένεια της πόλεως. Ενώ επίσης η είδηση της τελευταίας στιγμής κάνει λόγο πως από τον πόλεμο στην Ουκρανία υπάρχει ένας νεκρός απεσταλμένος στο New York Times στην πόλη Ιρπίν, όπως μετέφερε η Ουκρανική αστυνομία. Φτάσαμε ακόμη σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς, δημοσιογράφοι, συνάδελφοι να χάνουν τη ζωή τους. Ο πρώτος, βέβαια, ο οποίος έπεσε. Ο συγκεκριμένος, όπως είδαμε τώρα και στη φωτογραφία, απεσταλμένος από ό,τι φαίνεται τον New York Times. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί, γιατί διάβασα και ένα σχετικό ρεπορτάζ ως προς αυτό. Βέβαια δεν έχει σημασία, όπως και να το κάνουμε. Ο άνθρωπος ήταν συνάδελφος, ήταν δημοσιογράφος και δυστυχώς στη μέγενη του πολέμου, μαζί και με άλλους τόσους αμάχους και μη, και στρατιώτες φυσικά, έχασε την ζωή του. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα για την ώρα, θα επιστρέψουμε και πάλι στο Ουκρανικό. Θα πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο Κώστα Τοτοκότσι από την Κομωτινή για να δούμε λίγο και μια κοινωνική δράση η οποία πρόκειται να λάβει μέρος στο επόμενο χρονικό διάστημα. Την καλησπέρα μας, Κώστα. Καλησπέρα, Απόστολα, από την Κομωτινή. Είμαστε έξω από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Κομωτινής. Κοντά μου έχω τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Ηλία Βλάχο. Για άλλη μια φορά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας θα δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο, εθελοντική αιμοδοσία, υπάρχουν και κάποιες άλλες δράσεις. Κύριε Βράχο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε πάλι στην φιλόξενο κανάλι σας να μιλήσουμε για το σχολείο μας και για τις δράσεις τους. Παίρνοντας ερέθισμα το προηγούμενο ρεπορτάζ, να πω ότι και εμείς συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος Κομωτινής μαζί με τη Μητρόπολη και το Πανεπιστήμιο και προσφέραμε και εμείς ως σχολείο τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τον λαό της Ουκρανίας. Από εκεί και πέρα, στα της καθημερινότητάς μας, την Τετάρτη έχουμε διοργανώσει μία αιμοδοσία μαζί με άλλους φορείς και σχολεία της πόλης μας, προκειμένου να συνεισφέρουμε και εμείς το τόσο αυτό σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι η εθελοντική αιμοδοσία. Δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή. Υπάρχουν και άλλες δράσεις εκτός από αυτή την Τετάρτη, γιατί συνήθως δείχνετε το κοινωνικό σας πρόσωπο. Σωστά. Οι δράσεις μας συνεχίζονται και τώρα σιγά σιγά όσο και τα κρούσματα κορονοϊού στην περιοχή μας, στον νομό μας περιορίζονται, είναι πιο εύκολο να δραστηριοποιηθούμε. Το επόμενο που κοιτάζουμε είναι να έρθουμε σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να μιλήσουμε στο σχολείο μας για τον εθελοντισμό εκ νέου, καθώς επίσης και να διοργανώσουμε κάποια μαθήματα πρώτων βοηθειών, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά για όλους όσους δραστηριοποιούμαστε στα σχολεία. Να πάμε λίγο και στο σχολείο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με κενά. Αργήστε να ξεκινήσετε. Πάντως ξεκινήστε με όλα τα θετικά, βέβαια. Έτσι.
Τώρα πλέον είμαστε πάρα πολύ καλά, σχεδόν από τις αρχές του Γενάριου που ξεκίνησαν τα μαθήματα, μετά τις γιορτές. Είναι πλήρως ελεγχομένο το σχολείο μας, τόσο από εκπαιδευτικούς, όσο τους δύο συμβούλους, εκπαίδευση και ψυχολόγο, και σύμβολο σταδιοδρομίας, καθώς επίσης και όλους μας μαθητές. Είμαστε πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και οι εκπαιδευόμενοι, το θετικό είναι ότι δεν είχαμε υψηλά ποσοστά κρουσμάτων κορονοϊού, είχαμε πάρα πολύ χαμηλά. Προσέχαμε πάρα πολύ και εκπαιδευτικοί βέβαια και εκπαιδευόμενοι. Και το επίσης σημαντικότατο όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι τη εκπαιδευτική διαδικασία είναι ότι το σχολείο μας είναι γεμάτο μαθητές. Αυτό είναι το σημαντικότερο νομίζω. Και ήδη πριν το Πάσχα θα ετοιμάσουμε τις δράσεις επαφών με το Εσπερινό Γενικό Λύκειο, με το Εσπερινό ΕΠΑΛ, καθώς και με άλλα σχολεία της πόλης μας, προκειμένου να δούμε πόσοι από τους εκπαιδευόμενους που τελειώνουν την φετινή σεζόν θα προχωρήσουν στο Λύκειο. Κάτι το οποίο θέλουμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Κύριε Βλάχο, επειδή είπατε στην αρχή για την Ουκρανία, τι δράση πρόκειται να κάνετε, γιατί είναι σημαντικό αυτό? Ναι, συμμετείχαμε και εμείς στην πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος μαζί με τη Μητρόπολη Μαρονιές και Κομωτινής και με το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να συνεισφέρουμε και εμείς ήδη πρώτης ανάγκης φάρμακα, ρούχα. Συγκεντρώθηκαν πάρα πολλά από τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς μας και τα παραδώσαμε. Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια που μένεται δυστυχώς αυτός ο πόλεμος, οι δράσεις μας εντός σχολείου είναι πάρα πολλές. Είτε με εκπαιδευτικά βίντεο, είτε με ταινίες, είτε με συζήτηση, προκειμένου να δούμε και εμείς να καταλάβουμε ότι ο πόλεμος, ο κάθε πόλεμος επιφέρει δεινά και κυρίως στον άμαχο πληθυσμό. Σωστά. Από εκεί και πέρα, το τι γίνεται το ξέρουν πολύ καλά οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να δούμε την ανθρώπινη πλευρά του όλου ζητήματος. Κύριε Βλάχο, ενδιαφέρον υπήρξε η συμμετοχή δηλαδή των, όπως είπατε, των μαθητών? Ναι, είναι πάρα πολύ υψηλή συμμετοχή. Νομίζω ότι φέτος διανύουμε μία από τις καλύτερες χρονιές στα 4 χρόνια από τα οποία είμαι διευθυντής, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων. Και νομίζω ότι η ευαισθησία τους πάνω σε σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και εκτός από το εκπαιδευτικό κομμάτι που αφορά την απόκτηση του απολυτηρίου γυμνασίου, νομίζω ότι το να καταλάβουμε και να αισθανθούμε το πώς νιώθει ο άνθρωπος όπου και να βρίσκεται είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα τα οποία θέλουμε έτσι να περάσουμε στους εκπαιδευόμενους σχολείου μας. Μάλιστα, αυτό και είναι το εξίσου σημαντικό, κύριε Βλάχο. Λοιπόν, αναμένουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Φυσικά, το Ειδικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Κομωτινή είναι, εννοείται, για οποιονδήποτε το επιθυμεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και τον συνάδελφο Κώστα Τοτοκότσι. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε πρώτο για σήμερα. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας. Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022. Καλή εβδομάδα σε όσους τώρα έχουν συντονιστεί στον τηλεοπτικό μας σταθμό και στο 1 Channel. 14 Μαρτίου και αύριο 15 Μαρτίου να πούμε και να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές ότι λύγει το πρόγραμμα Εξοικονομώ, Αυτονομώ. Τελειώνει ουσιαστικά η παράταση για τις αιτήσεις η οποία έχει δοθεί βέβαια. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα γίνει τελικός, θα το μάθουμε εάν και εφόσον ισχύσει. Γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε και για το επόμενο περίπου τέταρτο με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Απόστολο Παυλίδη. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι μια Δευτέρα στην οποία τρέχουν πάρα πολλά ζητήματα. Αυτό. Έχουμε μπει πολύ δυναμικά σε αυτή την εβδομάδα. Ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε προκειμένου να βοηθήσουμε στην διεκπαιρέωση των ζητημάτων αυτών. Έτσι, μακάρι, μακάρι. Για να περάσουμε τώρα λίγο στο θέμα μας. Τελευταία ημέρα σήμερα για τις αιτήσεις, καθώς αύριο, όπως είπαμε, τελειώνει η παράταση που έχει δοθεί. Θα τελειώσει, κύριε Παυλίδη, και πιστεύετε ότι μέχρι στιγμής έχουν πάει όλα ομαλά? Ναι, αύριο είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021. Η στόχευση του Υπουργείου ήταν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό 40-50.000 περίπου νοικοκυριά προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους. Αυτή η στόχευση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αιτήσεων φαίνεται να έχει επιτευχθεί. Καθώς έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα, έχουν υποβληθεί μάλλον μέχρι τώρα γύρω στις 100 με 120.000 αιτήσεις.
Αυτό το οποίο όμως έχει εμφανιστεί ως πολύ σοβαρό πρόβλημα τώρα τις τελευταίες μέρες είναι η αδυναμία συνεργασίας με το Building Cert, το οποίο είναι το site στο οποίο εκδίδονται τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα διατηρούνται εκεί προκειμένου να είναι διαθέσιμα κάθε φορά που ένας ενεργειακός επιθεωρητής τα χρειάζεται. Κατά την υποβολή λοιπόν, κατά την οριστική υποβολή λοιπόν της αίτησης, η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ληφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από αυτό το site. Η σύνδεση λοιπόν όλες τις προηγούμενες μέρες είναι πάρα πολύ κακή, είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση και δεν μπορεί να ανταποκριθεί, να εξυπηρετήσει δηλαδή τις αιτήσεις που υπάρχουν και αυτό έχει προκαλέσει εκνευρισμό και είναι αντικείμενο έντασης μεταξύ των συναδέλφων και όλων όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο. Αυτό, κύριε Παυλή, δεν μπορούν να προχωρήσουν κάποιες αιτήσεις, λέτε τώρα, βάσει αυτού του προβλήματος. Δεν μπορούν να οριστικοποιηθούν. Ναι, δεν μπορούν να οριστικοποιηθούν. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σοβαρό τώρα που υπάρχει. Είναι πολύ σοβαρό και επειδή οφείλουμε να, ενώ ως πολιτεία, να εξασφαλίσουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή την σωστή και ορθή υποβολή των αιτήσεων, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ανακοινώσει κάποια ρύθμιση μεταβατική προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους να υποβάλουν. Η αίσθηση που έχω από τις επαφές που έχουμε κάνει από το πρωί είναι ότι θα δοθεί η δυνατότητα... Χάθηκε η σύνδεση, Δημήτρη, μάλλον. Υπάρχει θέμα λίγο με τη σύνδεση, με το Skype, δεν πειράζει, τεχνικό πρόβλημα, είναι λογικό. Θα κάνουμε μια προσπάθεια εκ νέου να δούμε λίγο τι γίνεται με τον πρόεδρο του ΔΕΕ για να δούμε λίγο τι συνέβη ακριβώς με το Skype, με την σύνδεση. Λοιπόν, μέχρι φυσικά να δούμε λίγο τι γίνεται, τι συμβαίνει με τη σύνδεση και με τον πρόεδρο, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας μετέφερε ο κύριος Παυλίδης, έτσι να το πούμε, διότι ευτυχώς ή δυστυχώς τώρα έχουμε μέχρι στιγμής 120.000 αιτήσεις στο εξοικονομώ αυτονομό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν και περισσότερες και βλέπουμε τώρα αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί και έχει υπάρξει. Φαίνει δυστυχώς μια αναταραχή στο συγκεκριμένο θέμα και φαίνεται αυτό άλλωστε από το πρωί. Κύριε Παυλίδη, τώρα σας ακούμε νομίζω, το έχουμε αντικαταστήσει. Ναι, επανήλθαμε μάλλον. Δεν ξέρω που είχε ακριβώς διακοπή η σύνδεση. Έλεγα πάντως ότι είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει κάποια μεταβατική ρύθμιση προκειμένου να μπορούν όλοι να υποβάλουν τις αιτήσεις που έχουν σε εκκρεμότητα, που τις έχουν ξεκινήσει δηλαδή, αλλά δεν μπορούν να τις προχωρήσουν επειδή δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με το Building Cert. Και από τις επαφές που έχω από το πρωί, έχω την σχεδόν βεβαιότητα ότι θα δοθεί παράταση 5 έως 10 μέρες σε όσους έχουν ήδη ξεκινήσει την αίτηση και δεν μπορούν να την ολοκληρώσουν λόγω του προβλήματος με τα πιστοποιητικά. Άρα αυτό που λέτε τώρα, κύριε Πρόεδρε, είναι είδηση. 5 με 10 μέρες για όσους μέχρι στιγμής αντιμετωπίζουν αυτό το κόλλημα για να οριστικοποιηθεί η αίτησή τους. Ναι, το τεχνικό επιμελητήριο διαχειρίζεται την πλατφόρμα, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα ανακοινώσουν την παράταση. Δεν έχουμε την ευθύνη αυτή. Επομένως, ναι, το μεταφέρω ως αποτέλεσμα των επαφών. Η αίσθηση που έχω είναι ότι θα κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο. Και αρμόδιο να το ανακοινώσει είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σωστά, σωστά. Αυτό. Το οποίο έχει πολλά στο κεφάλι του, έχει και την ενέργεια και εκεί πέρα αντιμετωπίζει πρόβλημα γενικά, να πούμε, και αρκετά μεγάλο το ζήτημα το οποίο προκύπτει λόγω της ενέργειας, έτσι. Μαζί του είχαμε συζητήσει. Είναι εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, πραγματικά. Αυτό, αυτό. Και δυσχεραίνει τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα. Επηρεάζει την οικονομική ζωή των πολιτών, των μηχανικών, των όλων όσοι δραστηριοποιούνται και προσπαθούν να διεκπεραιώσουν κάποιες υποθέσεις τους. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Αναμένουμε φυσικά να δούμε και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει η κυβέρνηση και στο θέμα της ενέργειας. Αλλά μαζί το είχαμε πει, νομίζω, και για το εξοικονόμο αυτονομό, υπάρχει δισταγμός πλέον για να πληρώσει κάποιος την αίτηση λόγω της αύξησης της ενέργειας. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Κοιτάξτε, είναι σοβαρά τα προβλήματα. Δεν θα μπορούσε να μείνει απ' έξω το εξοικονομώ, γιατί και αυτό είναι σωστά κομμάτι της πραγματικότητας. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε αυξήσεις
στις τιμές και των οικοδομικών υλικών, αλλά και των υλικών που χρειάζονται για θερμομονώσεις, για όλες αυτές δηλαδή τις παρεμβάσεις που αφορούν το πρόγραμμα Εξοικονομώ, και αυτές λοιπόν έχουν επηρεαστεί. Έτσι λοιπόν έχουμε αυξήσεις στις τιμές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον Ιανουάριο και έχουν επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, λόγω και των πολύ σοβαρών γεγονότων τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι ότι προϋπολογισμοί οι οποίοι είχαν υπολογιστεί με κάποια δεδομένα τιμών πριν από 2 μήνες, σήμερα εμφανίζονται να είναι εκτός πραγματικότητας. Υπάρχουν αυξήσεις δηλαδή, οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις έχουν φτάσει στο 40%, το οποίο δυσχεραίνει τις διαδικασίες, και υπάρχει κίνδυνος να κάποιες παρεμβάσεις να μην μπορέσουν να υλοποιηθούν, να τεθούν εκτός δηλαδή, να μην υπαχθούν τελικά, γιατί ακριβώς δεν θα μπορούν να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους και άρα να πετύχουν τον απαραίτητο ενεργειακό στόχο της ενεργειακής αναβάθμισης κατά 3 κατηγορίες. Άρα αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο επίσης στο οποίο το έχουμε κάνει επίσης γνωστό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρέπει και εκεί να βρεθεί κάποια ρύθμιση, ούτως ώστε να μπορέσει να απορροφηθεί σε βάθος χρόνου ενδεχόμενα αυτή εδώ η μεγάλη αύξηση. Και πρέπει να πω, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, ότι αντίστοιχο πρόβλημα δημιουργείται και στο προηγούμενο εξοικονομώ, το εξοικονομώ αυτονομώ, αυτό δηλαδή που ξεκίνησε πέρσι στην αρχή της χρονιάς, και επειδή ακριβώς αυτά τα προγράμματα έχουν περίοδο υλοποίησης ενός έτους, γι' αυτό γρήγορα τρέχουν οι διαδικασίες και πέφτουν, όπως λέμε, τα χρήματα στην αγορά πάρα πολύ γρήγορα. Είναι λοιπόν τώρα κοντά οι προθεσμίες που κλείνει αυτός ο χρόνος και θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις οι οποίες είχαν αιτηθεί στις αρχές του έτους. Και εδώ λοιπόν αντίστοιχα, επειδή ακριβώς υπάρχουν οι αυξήσεις τιμών, κάποιες υλοποιήσεις είναι δύσκολο να προχωρήσουν σύμφωνα με αυτά τα οποία περιλαμβάνονταν στην αρχική αίτηση. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας αλλάζω λίγο θέμα τώρα. Παραμένουμε λίγο όμως στα προβλήματα, αν θέλετε, διότι γενικότερα το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Υπάρχει σοβαρό θέμα τώρα με τις υπηρεσίες δόμησης λόγω και τις φανερές υποστελέχωσης. Προχωρούν κάποιες προσλήψεις από ό,τι διαβάσαμε νέα μηχανικών. Δεν ξέρουμε αν θα λυθεί το πρόβλημα. Αλλά εξίσου σημαντικό θέμα είναι και το θέμα των συνεδριάσεων του ΣΥΠΟΘΑ, έτσι, το οποίο έχει μείνει πίσω. Ναι, ακριβώς. Η υποστελέχωση είναι ένα ζήτημα γνωστό. Το έχουμε επισημάνει κατ' επανάληψη. Είναι μια δύσκολη διαδικασία για τη χώρα μας να μπορέσει να προσλάβει καινούριο νέο προσωπικό. Το γνωρίζουμε όλοι, τις δυσκολίες που υπάρχουν. Τρέχει μια, όπως σωστά είπατε, μια προκήρυξη 13K. Έχει ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολής των αιτήσεων. Σε αυτήν προβλέπονται προσλήψεις προκειμένου να στελεχωθούν οι υπηρεσίες δόμησης. Μένει βέβαια να δούμε πόσες από αυτές θα καταλήξουν στις υπηρεσίες δόμησης και δεν θα απορροφηθούν σε κάποια άλλη τεχνική υπηρεσία. Ενδεχόμενα 7 θα είναι οι μηχανικοί οι οποίοι θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες δόμησης της ΠΕ Καβάλας και Θάσου. Θα το δούμε στην πορεία. Η υποστελέχωση όμως είναι δεδομένη και αυτό δυσχεραίνει και κάποιες διαδικασίες καθημερινές, όπως η διευθέτηση των καταγγελιών για τα αυθαίρετα, οι εκθέσεις αυτοψίας, οι οποίες δεν γίνονται με την ταχύτητα που θα μπορούσαν να γίνονται αν υπήρχε το κατάλληλο προσωπικό, οι ηλεκτροδοτήσεις, ο έλεγχος οικοδομικών αιδιών, ο οποίος όμως πρέπει να πούμε ότι με το ηλεκτρονικό σύστημα ή άδειες που έχει εισάγει το τεχνικό επιμελητήριο από το 2018, έχουν βελτιωθεί κατά πολύ οι χρόνοι μέσα στους οποίους ολοκληρώνονται οι οικοδομικές άδειες. Αλλά όπως και επισημαίνεται πολύ σωστά, δεν λειτουργούν κάποια συμβούλια. Το ΣΥΠΟΘΑ, στο οποίο αναφερθήκατε, είναι ένα συμβούλιο πολύ σημαντικό. Τα αρχικά προέρχονται από τις λέξεις Συμβούλιο Πολυδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Σε αυτό το συμβούλιο, λοιπόν, προσφεύγουν πολίτες οι οποίοι αισθάνονται ότι αδικήθηκαν από επιβολές προστήμων που έγιναν σε αυτούς ή από ελεγκτές δόμησης, και προσφεύγουν εκεί προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεσή τους και είτε να διαγραφούν τα πρόστιμα αυτά, είτε τελικά να γίνουν απαιτητά από το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες χρονίζουν από το 2016 και οι οποίες δεν έχουν δυστυχώς εξεταστεί και απαντηθεί. Από το 2016. Ακριβώς. Η στελέχωση αυτού, των συμβουλίων αυτών, γίνεται
από τρεις υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους μηχανικούς και δύο εκπροσώπους του τεχνικού επιμελητηρίου. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στα συμβούλια αυτά, δεδομένου ότι απασχολούνται σε ωράριο εργασίας και θα πρέπει να αφήσουν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτό το συμβούλιο. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτό σε μερικές περιπτώσεις έχει εξεταστεί και έχει προχωρήσει με επιτυχία, όπως τα συμβούλια αρχιτεκτονικής που δουλεύουν, εργάζονται δηλαδή κανονικά και παράγουν το απαιτούμενο έργο, αλλά σε ό,τι αφορά τα ΣΥΠΟΘΑ, σε ό,τι αφορά τη Θάσο, γιατί η Θάσος είναι μια ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα και έχει το δικό της συμβούλιο, εκεί πρέπει να πούμε ότι έχει βγει απόφαση συγκρότησης, αλλά δεν έχει συνεδριάσει ποτέ μέχρι τώρα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Σε ό,τι αφορά την Καβάλα, έχει συνεδριάσει ελάχιστες φορές με προβλήματα. Δεν υπάρχει γραμματιακή υποστήριξη, δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα, έτσι φαίνεται, να έχουμε διοικητικό υπάλληλο στο Συμβούλιο προκειμένου να συμμετέχει στην οργάνωση, στην προετοιμασία αλλά και στην συγγραφή των αποφάσεων στη συνέχεια. Είναι δηλαδή κάποια διαδικαστικά τα οποία μπορεί να φαίνονται πολύ μικρά σε σχέση με αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε. Πάνε πίσω όμως σημαντικά πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Αλλά είναι ακριβώς σημαντικά πράγματα και υπάρχουν πολλοί πολίτες οι οποίοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την υπόθεσή τους. Δηλαδή να ξέρουν τουλάχιστον θα πληρώσουν, δεν θα πληρώσουν. Εδώ είναι από το 16, όπως είπατε. Δηλαδή έχουμε φτάσει. Είναι άδειες, είναι επενδυτικά σχέδια τα οποία είναι ακόμα σε εκκρεμότητα και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Άρα θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από την πολιτεία. Το έχουμε θέσει κατ' επανάληψη το ζήτημα αυτό, ότι θα πρέπει να δοθεί, να βρεθεί τρόπος ώστε αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, δηλαδή οι μηχανικοί, οι οποίοι είναι στο δημόσιο και έχουν οριστεί να συμμετέχουν στα συμβούλια αυτά, να μπορέσουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να προχωρήσει η διαδικασία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει εφικτό να λειτουργήσουν τα δύο ΣΥΠΟΘΑ. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες στα εξελικτικά. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε όμως και σε μια ευχάριστη είδηση, γιατί αρκετά δυσάρεστα συζητήσαμε, κύριε Παυλίδη. Δεν από θα ότι... Αυτό δεν θα σταματήσουν, δυστυχώς αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε όμως τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε μια ευχάριστη είδηση. Δόθηκε το πράσινο φως και πάμε στο επόμενο βήμα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για τους περιβαλλοντικούς όρους του τμήματος Θεσσαλονίκη-Καβάλα της συνδρομικής σύνδεσης, έτσι. Σωστά, ναι. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου είχε τεθεί υπόψη μας εδώ και πολύ καιρό. Την έχουμε μελετήσει και στο τεχνικό επιμελητήριο αναλυτικά και είχε τεθεί στην περίοδο των γνωμοδοτήσεων υπόψη όλων των φορέων και υπηρεσιών προκειμένου να γνωμοδοτήσει ο καθένας ξεχωριστά για αυτήν εδώ, υπέρ ή κατά αυτής εδώ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γνωρίζουμε πως και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τοποθετήθηκε θετικά επί αυτής της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε όλο αυτό το διάστημα που γνωμοδοτούσαν οι διάφοροι φορείς, να πούμε ότι υπήρχε μία μόνο αρνητική γνωμοδότηση και αφορούσε, προερχόταν από το φορέα διαχείρισης των λιμνών της Κορώνιας και της Βόλβης. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις η μελέτη παραπέμπεται στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, το ΚΕΣΠΑ όπως λέγεται, όπου εκεί πέρα παίρνεται απόφαση ακριβώς όταν έχουμε αντικρουόμενες γνωμοδοτήσεις. Εκεί λοιπόν ομόφωνα αποφασίστηκε πως η μελέτη πληρεί τις προϋποθέσεις όλες εκείνες για να υλοποιηθεί και παράλληλα για τις συγκεκριμένες περιοχές των λιμνών που τίθενται ζητήματα, έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη σειρά ρυθμίσεων που θα λύσει το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν πήγε η μελέτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο οριστικά γνωμοδοτεί θετικά και επομένως εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους και ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση του έργου, το οποίο είναι το μεγαλύτερο έργο, πρέπει να πούμε, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο στη χώρα που έχει γίνει ποτέ. Σωστά. Προϋπολογισμού κοντά στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι
χωρίς ΦΠΑ, που είναι τρομακτική η διάστασή του. Ένα μεγάλο στίχημα για την περιοχή, το οποίο πιστεύω ότι θα αναβαθμίσει συνολικά όλη την συνδρομική Εγνατία, όλη την Βόρεια Ελλάδα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και βλέπουμε ότι προχωράμε τώρα στο επόμενο βήμα για τη δημοπράτηση, κύριε Παυλίδη, και ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να ακούσουμε να σφυρίζουν τα τρένα. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τρία επενδυτικά σχήματα, Άκτορ Μυτιληναίος, ΓΕΚ Τέρνα Ιντρακάτ και η ΑΒΑΞ. Επομένως, αφού εξετάσει τους φακέλους τώρα η ΕΡΓΟΣΕ, θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση, όπου με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, δηλαδή από κοινού με τους υποψήφιους, με τα υποψήφια αυτά σχήματα, θα προσδιοριστούν ακριβώς οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου και θα προχωρήσουμε στην επόμενη διαδικασία. Αυτά όσα είπαμε τώρα αφορούν το έργο που είναι η συνδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης, Αμφίπολης, Νέας Καρβάλης. Mm. Αντίστοιχα για το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο αν θέλετε το έχουμε βάλει και κατά προτεραιότητα εμείς εδώ στην περιοχή, δηλαδή τη σύνδεση του εμπορικού λιμένα Καβάλας με τους τοξότες και όλο αυτό το έργο να συνδεθεί και με αυτό που συζητάμε πιο νωρίς, άρα δηλαδή να έχουμε τελικά μια καινούρια χάραξη Θεσσαλονίκη μέχρι τοξότες, η οποία θα διέρχεται από το εμπορικό λιμάνι της Καβάλας. Αντίστοιχα λοιπόν και εκεί η διαδικασία έχει προχωρήσει, ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες, επομένως και εκεί μπορούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα να πάμε σε δημοπράτηση. Μάλιστα. Σύντομα λοιπόν. Σύντομα. Ευχαριστώ. Ναι, αυτό. Σύντομα ναι. Έχει μια διαδικασία, αλλά όμως αν σκεφτεί κανείς ότι η διασύνδεση του εμπορικού λιμένα Καβάλας με τους τοξότες ξεκίνησε να συζητιέται και να μελετάται από το 1996, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς τώρα εδώ ζούμε ιστορικές στιγμές μετά από τόσα χρόνια που φτάνουμε στη δημοπράτηση. Δηλαδή δεν πρέπει να το υποτιμούμε, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Σε ό,τι αφορά τη συνδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης, Αμφίπολης, Νέας Καρβάλης, το τεχνικό επιμελητήριο από το 2005 είχε προτείνει τη συγκεκριμένη χάραξη και βλέπετε πόσα χρόνια χρειάστηκαν να περάσουν προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες κατά τα άλλα διαδικασίες, προκειμένου να φτάσουμε στη σημερινή φάση. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Έτσι. Να και κάτι θετικό. Λοιπόν, κύριε Παυλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και καλή σας εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε και στην αρχή λίγο τη συνέντευξη με τον κύριο Παυλίδη και σε αυτό θα μείνω λίγο. Στο θέμα της ενέργειας, ότι υπάρχει λίγο ένας δισταγμός ακόμη και για την ένταξη των αιτήσεων για το εξοικονομώ. Αυτό σημαίνει κάτι, το γεγονός ότι αρχίζουν οι πολίτες και ανησυχούν λίγο όσον αφορά το θέμα της ενέργειας. Και πάμε τώρα στο θέμα των καυσίμων, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται είναι ακόμα μεγαλύτερο το θέμα το οποίο προκύπτει, κυρίως για τους επαγγελματίες. Δηλαδή, υπεραστικό κτέλ Καβάλα, αστικό κτέλ ταξί, ακόμη και οι μηχανότρατες, οι οποίες ακόμη τώρα υπάρχει ο φόβος για το αν θα βγουν, τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό το ζήτημα το οποίο προκύπτει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και της ενεργειακής κρίσης και βλέπουμε ότι αυτό εμφανίζεται δυστυχώς σε όλους τους κλάδους και όχι μόνο βέβαια στους επαγγελματίες οδηγούς, αλλά ακόμη μεγαλύτερο λόγω της βενζίνης που έχουν να βάλουν και το πετρελαίο εννοείται στο θέμα της μηχανότητας που είπαμε. Να δούμε το ρεπορτάζ. Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκονται οι επαγγελματίες που έχουν ως βασικό αγαθό της εργασίας τους τα καύσιμα κίνησης. Τόσο οι οδηγοί ταξί όσο και των υπεραστικών κτέλ Καβάλας δεν γνωρίζουν εάν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τεράστιες αυτές ανατιμήσεις που το πετρέλαιο αλλά και η βενζίνη παίρνουν αυξητική τάση καθημερινά. Πλέον με τις τιμές που έχουμε στα πρατήρια, τα αυτοκίνητα, τα ταξί δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να αποφέρουν κέρδος στα νοικοκυριά τους με τις ισχύουσες τιμές. Δυσκολευόμαστε γιατί και η αγορά της πόλης είναι υποτονική η κίνηση της και δεν βλέπουμε και φως στον ορίζοντα, να σου πω την αλήθεια. Η βενζίνη αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο κατά πόσο σας επηρεάζει, κατά πόσο επηρεάζει την κίνηση, τι ακριβώς γίνεται στα ταξί? Είναι άμεση η επιρροή της τιμής που υπάρχει στο καύσιμο και όπως σας προείπα δεν μπορεί να αποφέρει ποσοστό κέρδους στον επαγγελματία. Οι ανατιμήσεις είναι συνεχόμενες, καθημερινό φαινόμενο. Πλέον έχουμε φτάσει εκτός των ορίων των οποίων είχαμε προγραμματίσει ότι θα μπορούσαμε να ανοιχτούμε και σε λίγο καιρό πιστεύω ότι δεν θα μπορούμε να εργαστούμε. Λούνται όλα κανονικά.
Δεν ξέρω για πόσο όμως ακόμα. Είμαστε σε απελπιστική κατάσταση, είμαστε σε πολύ δεινή θέση αυτή τη στιγμή. Όπως είπατε, το πετρέλαιο που είναι το κινητήριο για μας, το βασικό έξοδό μας, έχει ανεβεί στα ύψη και κάθε μέρα ανεβαίνει. Θέλω να σας πω ότι έχουμε χάσει κάθε αίσθηση αυξήσεως αυτή τη στιγμή. Προχθές αγοράσαμε με άλλη τιμή και σήμερα αγοράζουμε 12 λεπτά αυξημένο. Οι υποχρεώσεις μας έχουν αυξηθεί πολύ. Χρωστάμε στις εταιρείες μας που προμηθεύουν τα καύσιμα. Δεν ξέρω τι ποια λύση θα βρεθεί, πάντως έτσι εμείς δεν επιβιώνουμε. Έχουμε κάνει όλα τα αιτήματα που πρέπει να τα κάνουμε στους αρμόδιους, ώστε και αυτοί να μπορέσουν να δουν το πρόβλημά μας, γιατί εμείς εκτελούμε συγκοινωνία. Και δεν θα είναι και σωστό κάποια στιγμή να πούμε σταματάμε. Αλλά εκεί οδηγούμαστε. Είμαστε σε 2 χρόνια συνεχόμενης πίεσης μέσω λόγω του κορονοϊού και μας έρχεται, εκεί που λέμε να ανασάνουμε λίγο, μας έρχεται αυτό το πράγμα του πετρέλαιου, με αυτόν τον πόλεμο που δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση, που δεν είναι μόνο, θέλω να σας πω, το πετρέλαιο, είναι και όλα τα παραγωγά του. Για μας είναι τα ανταλλακτικά, τα λαστικά, πολλά προϊόντα για μας που κάνουν όλη τη λειτουργία μας αυτή τη στιγμή ασύμφωνα. Το ίδιο κόστος μάλιστα επομίζονται και οι επαγγελματίες μηχανότρατων, ενώ όπως τονίζει ο πρόεδρος Γρηγόρη Καβάλας, κύριος Γιάννης Μανιός, στην εκπομπή «Ένα με τη γη» στο ένα τσάνελ, πολλοί είναι οι επαγγελματίες που σκέφτονται να σταματήσουν να βγαίνουν για ψάρεμα λόγω του κόστους των καυσίμων. Εγώ να πείσα. Εσείς πετρέλαιο καίτε, έτσι, στα Γρηγόρη, πετρέλαιο. Τα Γρηγόρη, μηχανότρατες, ναι, όλα τα λυσικά πετρέλαιο καίτε. Ναι. Βέβαια, αλλά πετρέλαιο καίτε. Και πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα, κύριε Μανιέ, τι γίνεται? Κοιτάξτε, μόνο που θα σας πω είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο διπλασιάστηκε η τιμή του καυσίμου. Συνεπάγεται ότι ανεβήκαν και όλα τα άλλα παράγωγα του πετρελαίου, όπως το φελιζόλ, οι μεταφορές, έχουν πάρει όλο τον ανήπορο. Τα δίχτυα, τα σκηνιά, έχουμε φτάσει σε ένα απροχώρητο σημείο, που δεν ξέρουμε πώς να τα βγάλουμε πέρα από εδώ και έπειτα. Αυτό δηλαδή. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, δηλαδή, λέτε, οι τιμές σε σχέση με προηγούμενες. Διπλασιάστηκε η τιμή του πετρελαίου καυσίμου σε εμάς. Ναι. Από εκεί και πέρα μας έρχονται όλα τα ίδια ανεβασμένα. Ναι. Και οι αυξήσεις αυτές δεν μπορούν να μπουν μέσα στην τιμή του ψαριού, έτσι. Νομίζω μετά δεν θα παίρνει κανείς ψάρια αν θα πουλήσετε σε τιμές οι οποίες έπρεπε να πουλήσετε με το κέρδος το οποίο θα είχατε στην προηγούμενη περίοδο που ήταν πιο νορμάλ τα πράγματα στις τιμές, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Εμείς, παιδιά, δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε το κόστος παραγωγής. Το προϊόν μας είναι το ψάρι. Δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε πουθενά. Το ψάρι, ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι προσφορά και ζήτηση. Ναι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Υπάρχουν τώρα ψαριών, είναι φτηνά τα ψάρια, λόγω καιρού είναι πιο λίγα τα ψάρια. Εμείς τη τιμή δεν τη βάζουμε, δεν καθορίζουμε εμείς. Ναι, σωστά. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να πληρώνουμε το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει διπλασιαστεί. Ναι, αυτό. Σας έχουν πει, κύριε Μανιέ, συνάδελφοί σας, δεν θα βγούμε λόγω του πετρελαίου? Πάρα πολλοί συνάδελφοι μου έχουν πει, μηχανοτρατάριδες ως επιτοπλίστων. Ναι. Ότι μόλις τελειώσει τα καύσιμά μου, έχω άλλους 10 τόνους, μου είπε ο φίλος μου παράσταση στο Γανικόλα σήμερα. Έχω άλλους 10 τόνους, μόλις τελειώσει σταματάω. Δεν με συμφέρει ότι η τιμή να βγω στη δουλειά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε μισή ώρα μετά τις 3 το μεσημέρι. Εκπομπή Αναλυτή. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας. Ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε, η αλήθεια είναι, την προηγούμενη εβδομάδα, έχει να κάνει με την ανακοίνωση του Υπουργού Άμυνας, βουλευτή Καβάλα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου, για το γεγονός ότι πρόκειται να δημιουργηθεί βάση του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος, το οποίο από ό,τι φαίνεται και κατόπιν συνεργασίας του βουλευτή και με ενδεχομένως φυσικά και την διεύθυνση ΕΚΑΒ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή λύση και για την εξυπηρέτηση, αν θέλετε, για το ΕΚΑΒ αναγκών για όλη την περιοχή του Νέστου και των χωριών δηλαδή που υπάρχουν εκεί.
Μας μίλησε γι' αυτό όμως τώρα ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΛ της Καβάλας σήμερα το πρωί στο πρώτο θέμα, ο κύριος Κώστας Τσιτσιλικάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων μας μετέφερε ότι αναζητείται προσωπικό για την βάση αυτή και θα πρέπει άμεσα αυτή η βάση να δημιουργηθεί, γιατί θα είναι και πιο εύκολη και ομαλότερη φυσικά και όλη η διαδικασία. Τουλάχιστον 10 με 11 άτομα προσωπικό χρειάζεται για να υπάρξει και να λειτουργήσει αυτή η βάση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέφερε, όπως είπαμε, σήμερα το πρωί ο κύριος Τσιτσιλικάκης. Κοιτάξτε, για να μην δεν θέλω να χαλάσω όλο αυτό το αφήγημα. Ναι. Δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά αναγκάζομαι να πω αλήθειες και θα πρέπει να πω αλήθειες. Ναι. Η μία αλήθεια είναι ότι ευχαριστούμε τον Υπουργό που ασχολήθηκε με το ΕΚΑΒ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται και αυτό σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί το Υπουργείο του αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι έχει πάρα πολλά στο κεφάλι του, λόγω της κατάστασης, της εμπόλεμης που υπάρχει, στη γειτονιά μας, αν μπορούμε να το πούμε, και γενικότερα όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει και με τους γείτονες. Ναι. Άρα λοιπόν και μόνο από αυτό είναι θετικό το ότι ο Υπουργός ασχολήθηκε με το ΕΚΑΒ. Από εκεί και πέρα όμως να πούμε λίγο και κάποιες αλήθειες. Το 2018 υπήρξε από την τότε κυβέρνηση, τότε Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τον τότε Διευθυντή και τον τότε Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, υπήρξε κάτι αντίστοιχο, είχε δημιουργηθεί το 2018, έτσι, ναι. Είχε δημιουργηθεί μια βάση στο κέντρο υγείας της Χρυσούπολης. Ναι. Μέσα στο κέντρο υγείας της Χρυσούπολης, βάση ΕΚΑΒ. Αυτή η βάση δεν λειτουργήσε ποτέ. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχε το προσωπικό για να στελεχώσει αυτή τη βάση. Διότι μάλιστα, για να ανοίξει μια βάση και να δουλεύει 24 ώρες 24, χρειάζεται τουλάχιστον 10 διασώστες. Κάτι που δεν μας περισσεύεται. Δεν μας περισσεύαν τότε που ήμασταν πλήρες, δεν μας περισσεύουν τώρα που υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις και αναστολές εργαζομένων. Οπότε καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή ότι σήμερα που μιλάμε, αν θα δουλέψει, θα δουλέψει πολύ περιστασιακά. Δηλαδή, αν θα υπάρχει μια βάρδια δύο την εβδομάδα, και αν υπάρχουν και αυτές. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν και οι άδειες του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να πάρθουν, διότι οφείλονται άδειες του 2021 και βέβαια το έτος που διανύουμε, το 2022. Στο προηγούμενο έτος υπήρχε αναστολή αδειών. Άρα λοιπόν συσσωρεύτηκαν αρκετές άδειες, οι οποίες πρέπει να δοθούν στους εργαζόμενους. Οπότε λέτε, κύριε Τσιτσιλικάκη, ότι κάτι τέτοιο πήγε να υλοποιηθεί και το 2018 και βάσει και των διαγωνισμών ενδεχομένως για προσλήψεις δεν προχώρησε το πράγμα, δεν ήθελε κανείς ενδεχομένως να πάει. Εντάξει, δεν υπήρξαν οι κατάλληλες προσλήψεις. Ναι, και το προσωπικό. Όχι ενδιαφέρον, δεν υπήρξαν οι προσλήψεις από το Υπουργείο. Δεν υπήρξαν οι προσλήψεις. Και τότε δεν είχαν πει ότι χρειαζόταν άτομα. Ακριβώς, ναι. Είχε υλοποιηθεί στα χαρτιά η έναρξη της βάσης στο κέντρο υγείας Χρυσούπολης, ώστε να καλύπτει εκεί την περιοχή. Και δυστυχώς δεν λειτουργήσε σχεδόν ποτέ. Πολύ περιστασιακά, που δηλαδή μια φορά, δυο, πέντε φορές το χρόνο. Το χρόνο, έτσι, ναι, λειτουργήσε εκεί η βάση. Τα τελευταία βέβαια χρόνια που ήταν και ο κορονοϊός δεν λειτουργήσε καθόλου. Τι λέμε λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο βήμα, ναι, έχει γίνει, είχε γίνει και στο παρελθόν. Ναι. Το πρώτο βήμα, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και ας το είπα και πάλι, ευχαριστούμε τον Υπουργό, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Το πρώτο βήμα έγινε. Θέλουμε λοιπόν να γίνει και το δεύτερο βήμα. Ποιο είναι το δεύτερο βήμα? Να έρθει προσωπικό, να πιέσουν πλέον και ο Υπουργός που ασχολήθηκε προσωπικός, αλλά και κατ' επέκταση και οι υπόλοιποι βουλευτές, αν ναι, μπορούν και έχουν την θέληση και τη δυνατότητα, να πιέσουν και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ και του Υπουργείου, ούτως ώστε να γίνουν οι κατάλληλες προσλήψεις ή μεταθέσεις, γιατί αυτή τη στιγμή προσλήψεις δεν γίνονται. Υπάρχουν κάποιες μεταθέσεις από συναδέλφους οι οποίοι ζητάνε να έρθουν στην Καβάλα, οι οποίοι είναι και οι καβαλιώτες. Αν λοιπόν πιέσουν τον πρόεδρο, θα του πούνε ότι εμείς χρειαζόμαστε για αυτή τη βάση 10 άτομα, στείλε μας τώρα τόσους όσους μπορείς, να ξεκινήσουμε έτσι, να το πω έτσι, με κάποιες βάρκες, ναι, να καλύπτουμε, και από εκεί και πέρα όταν θα γίνουν. Και αν θα γίνουν, εμείς ξέρουμε ότι θα γίνουν, αλλά δεν είναι, αργεί πάρα πολύ αυτό. Οι 4.900 θέσεις, από τις οποίες, από όσο γνωρίζουμε, περίπου 900 μπορεί να είναι και για το ΕΚΑΒ, γίνονται προσπάθειες δηλαδή ώστε να εξασφαλιστούν από τις 4.900 θέσεις για νοσηλευτικό προσωπικό που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Υγείας. Γίνονται προσπάθειες και από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ να εξασφαλίσει το ΕΚΑΒ περίπου 900 θέσεις σε πανελλήνιο επίπεδο. Τώρα, αν λοιπόν πιέσουν και οι βουλευτές, και συγκεκριμένα και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, υπουργός, και μπορέσουμε μέσα σε αυτές τις 900 προσλήψεις συμπεριλάβουν ως προβληματική περιοχή και γενικότερα να καλύψουν αυτό το την καινούργια βάση που υπάρχει, τότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Πράγματι θα πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι
η βάση εκεί είναι στρατηγική σημασία, μπορώ να ακριβώς, πω. Ακριβώς, ακριβώς. Με την έννοια ότι είναι σε μια περιοχή που και τους, κυρίως, να πούμε, τους καλοκαιρινούς μήνες, σίγουρα βέβαια θα καλύπτει όλο τον κάμπο της Χρυσούπολης, γιατί υπάρχουν και τα χωριά εκεί του κάμπου και τη Χρυσούπολη. Και από εκεί και πέρα βέβαια θα καλύπτει κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες ή όσο διαρκεί τέλος πάντων η τουριστική σεζόν, θα καλύπτει και τις παραθαλάσσιες εκεί ακτές, οι οποίες έχουν κάθε χρόνο τουρίστες, όπως η Κεραμωτή, όπως το Αγίασμα, όπως στο Ποντολίβαρο που υπάρχει μια παραλία, ας πούμε, με λουόμενους. Ναι. Και θα καλύπτουμε και εκεί τα περιστατικά τα οποία θα βγαίνουν και θα έχουν σχέση με πνιγμούς ή οτιδήποτε τέλος πάντων άλλο προκύπτει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σε πρώτη φάση εμείς λέμε είναι θετικό. Σωστά. Από εκεί και πέρα ευχόμαστε να υλοποιηθεί πραγματικά όλο αυτό και θα λύσει, και να λειτουργήσει, κύριε, γιατί η εμπειρία μας στο παρελθόν. Ναι, θα λύσει, επιτρέψτε μου, αυτό το πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί έτσι με τις μεταφορές ασθενοφόρων για τον έστω που θυμόμασταν. Δηλαδή αυτό φαίνεται ότι θα επιληθεί τώρα, άμα τυχόν προχωρήσει αυτή η βάση στο αεροδρόμιο. Αν αυτή η βάση λειτουργήσει 24 ώρες το 24ωρο, που σας είπα, για να λειτουργήσει 24 ώρες το 24ωρο, χρειάζεται 10 με 10 άτομα. Έτσι. Ναι, σίγουρα. Απροβλημάτιστα. Σίγουρα. Τότε, ναι, πράγματι θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει από την έλλειψη προσωπικού εδώ και πολλά χρόνια στο κέντρο Υγείας Χρυσούπολης. Το κέντρο Υγείας Χρυσούπολης δυστυχώς είναι αυτή τη στιγμή από τα τρία κέντρα υγείας που λειτουργούν στον νομό Καβάλας, δηλαδή του Πρίνου, της Ελευθερούπολης και της Χρυσούπολης, είναι το μοναδικό το οποίο δεν ξέρω, δεν κάνω προσπάθειες, δεν μπορώ να γνωρίζω. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει πρόσληψη, ενώ αντιθέτως από τη μεριά της Χρυσούπολης και στον Πρίνο υπάρχουν κάποιες προσλήψεις. Πρόσφατα δηλαδή, νομίζω έχει πάει ένα ή δύο άτομα στο κέντρο υγείας Ελευθερούπολης. Ναι. Δηλαδή, μια σημαντική εξέλιξη και εκεί, έτσι. Ναι, γιατί εκεί ναι. Είναι μεγάλη η απόσταση μέχρι το Βάνι. Μέχρι την Οικίσκιανη είναι μεγάλη. Έχουν μεγάλη καλυπτικότητα, ας πούμε, και οι συνάδελφοι εκεί με το ασθενοφόρο που βγάζουν. Αν λοιπόν ναι. Πάμε και εκεί παραπάνω προσωπικό και καλύψουν 24 ώρες το 24ωρο, λύνεται και εκεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Παλιότερα, αρκετά παλιότερα, η Καβάλα είχε 5 ασθενοφόρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. 5 ασθενοφόρα. 3 του ΕΚΑΒ, 1 του Κέντρου Υγείας Ελευθερούπολης και 1 της Χρυσούπολης. Ξαφνικά αυτά. Και με την κρίση που υπήρξε και με τις συνταξιοδοτήσεις και με την αμέλεια που υπήρχε από τους διευθυντές των κέντρων υγείας, τα κέντρα υγείας παρέλυσαν. Δεν υπήρχε προσωπικό. Βγήκαν σε σύνταξη εκεί οι συνάδελφοι, δεν αναπληρώθηκαν οι θέσεις τους, δεν ζητήθηκαν ίσως και οι θέσεις τους. Το αφήσαμε. Και από εκεί και πέρα, το αφήσαμε. Αυτό. Άτραβα, αφέθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα. Προβλήματα που ενδεχομένως και καθημερινά πολύ συχνά συμβαίνουν. Τελικώς εσείς είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή η βάση, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό σίγουρα. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά από την άλλη κρατάω έτσι μικρό καλάθι, γιατί και στο παρελθόν σας είπα υπήρξε η λειτουργία εκεί, υπήρξε ναι. Βάση, η οποία δεν λειτουργήσε ποτέ. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος, γιατί πραγματικά θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα της εκεί περιοχής, γιατί και οι άνθρωποι αυτοί εκεί στην περιοχή της Χρυσούπολης είναι και αυτοί Έλληνες πολίτες που πληρώνουν τους φόρους και πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση ό,τι έχει σχέση με την οικία. Δεν μπορεί να ξεκινάει από την Καβάλα ασθενοφόρο για να παρέχει πρώτες βοήθειες. Εκεί δεν είναι πρώτες, είναι δεύτερες, τρίτες, τέταρτες βοήθειες. Και μετά με το δίκιο τους και οι πολίτες έτσι να διαμαρτύρονται και να λένε τι και πώς. Αν δεν ξέρουν όμως τι γίνεται από πίσω, το παρασκήνιο δηλαδή, έτσι, είναι απόλυτα λογικό. Σαφέστατα, αυτό είναι σαφές που λέτε. Έτσι. Αλλά όλοι έχουν ευθύνη. Και οι τελευταίες που έχουν ευθύνη είναι οι διασώσεις του ΕΚΑ που πηγαίνουμε και πολλές φορές θα αντιμετωπίζουμε και την έκρηξη εκεί. Ναι. Δηλαδή των ασθενών οι οποίοι λένε καλά, ήρθατε μετά από 45 λεπτά, μετά από μισή ώρα. Έμα, όταν εγώ πρέπει να ξεκινήσω από την Καβάλα για να πάω, ξέρω εγώ, στο Κεφάλαιο ή σε οποιοδήποτε χωριό υπάρχει εκεί γύρω, όταν πρέπει να κάνω τόσα λεπτά για να πάω μέχρι τον Παράδεισο, που ανήκει, έτσι, που είναι το τελευταίο χωριό, ας πούμε, που είναι στο νομό Καβάλα. Ναι. Τι να κάνω. Ενώ άμα ήταν ένα ασθενοφόρο πιο κοντά, αν υπήρχε πάντα ένα ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας της Χρυσούπολης, θα ήταν σε πολύ μικρότερο χρόνο, έτσι. Έτσι και θα έτσι. Υπήρξε μια πολύ γρηγορότερη αντιμετώπιση. Τώρα, κύριε Τσιλικάκη, πρωτού σας αποδεσμεύσω και επειδή στην έναρξη της συζήτησής μας κάναμε λόγο ότι σιγά σιγά ο κόσμος να αρχίζει να βγαίνει, να κινείται και αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό και με την, αν μπορούμε να πούμε ότι θα λήξει η πανδημία κάποια στιγμή. Θα σας περάσω όμως γιατί έχετε το καλοκαίρι σιγά σιγά. Το καλοκαίρι παρατηρείται δυστυχώς ένα άλλο πολύ κακό σενάριο, ένα πολύ κακό γεγονός, τα τροχαία ατυχήματα, έτσι.
Βέβαια, σε σχέση με προηγούμενους μήνες, υπάρχει μια μείωση αυτούς τους μήνες, λόγω και της μείωσης βέβαια και των πολιτών και των, στην οδήγηση γενικότερα. Εσείς τι βλέπετε τώρα για το φετινό καλοκαίρι και βάσει και της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει στο ΕΚΑΒ, έτσι, γιατί οι αναστολές συνεχίζονται των εργαζομένων. Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζονται οι αναστολές. Έχουμε αυτή τη στιγμή, εξακολουθούν να υπάρχουν τρεις συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή και δύο από το διοικητικό προσωπικό, το οποίο είναι και αυτό σημαντικό, έτσι, ναι. Να μας βοηθάει, ώστε να ξεπερνούνται κάποια προβλήματα, να προχωρούν οποιαδήποτε θέματα υπάρχουν με ασθενοφόρα που χρειάζονται να, με τις βλάβες, να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, έτσι, με ανταλλακτικά, με οτιδήποτε. Κοιτάξτε, άμα δεν γίνει ενίσχυση και το καλοκαίρι, θα υπάρχει πρόβλημα. Σας είπα και πριν ότι γενικότερα εμείς, και φαντάζομαι και το νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο, σωστά, είναι αρκετά κουρασμένο από τα δύο χρόνια της πανδημίας που ήμασταν στις επάλξεις και ήμασταν και χωρίς άδειες και είμαστε αρκετά κουρασμένοι. Χρειάζεται να ξεκουραστούμε κι εμείς κάποια στιγμή. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι θα ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, δηλαδή θα ξεκινήσει τώρα να έρχεται πάλι ο κόσμος. Ευχόμαστε να έρθει ο κόσμος, να έρθει ο κόσμος. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα. Σήμερα Δευτέρα, 14 του Μάρτη 2022. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα θέματα της επικαιρότητας και φεύγουμε από την περιφέρειά μας. Πηγαίνουμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στις Σέρες, εκεί όπου έδωσε το παρόν η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, την χθεσινή ημέρα. Έκανε μια αυτοψία στην Αμφίπολη και στον Τύβο Καστά, ενώ μεταξύ άλλων επισήμανε ότι θα υπάρξει μια πιλωτική επισκεψιμότητα για τον Τύβο Καστά εντός μέχρι το τέλος του 2022. Αυτό έκανε γνωστό η κυρία Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και σε κάποια έργα αναστήλωσης κάποιων μνημείων που υπάρχουν στην Αμφίπολη. Αναφέρθηκε σε αρκετά σημαντικά ζητήματα μεταξύ άλλων. Θα περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Επιλογές και φυσικά τις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους. Για να δούμε. Είναι ιδιαίτερη χαρά για όλους μας και για εμένα προσωπικά και για τον Γενικό Γραμματέα, τους υπηρεσιακούς παράγοντες από την Αθήνα, τους διευθυντές μας, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ, κοντά στην εφορία αρχαιοτήτων Σερών, προκειμένου να δούμε την εξέλιξη των έργων, αφενός μεν στον Τύμβο Καστά, αφετέρου τον σχεδιασμό του νέου έργου, της αποκατάστασης, της συντήρησης και αποκατάστασης της ξύλινης γέφυρας, το οποίο εντάσσουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και θα ακολουθήσει και μία επίσκεψή μας στο χώρο της Ακρόπολης, όπου ήδη έχει ολοκληρωθεί το έργο του Ίντερεκ και το οποίο και αυτό προγραμματίζουμε να το συνεχίσουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έργα στον Καστά προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά τους. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και υψηλής ποιότητας δουλειά, η οποία είναι αφανής, διότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο προβλεπόταν στη μελέτη και έπρεπε να γίνει για να εξασφαλιστεί το ίδιο το μνημείο, ήταν η ελάφρυνση του Τύμβου. Αυτά όλα έχουν γίνει, έχουν εγκατασταθεί τα σειρματοκιβώτια με την κύσηρη και έχουν σκεπαστεί, γι' αυτό και δεν είναι ορατά. Και στους επόμενους 2-3 μήνες ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του Τύμβου. Αυτό δηλαδή το οποίο είχαμε πει από την αρχή, ότι το κύριο μέλημά μας, το πρώτο μέλημά μας είναι η αποκατάσταση της γεωμετρίας του Τύμβου. Αυτό μέχρι το τέλος της άνοιξης, αρχές καλοκαιριού, ολοκληρώνεται. Συγχρόνως ξεκινούν τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο, οι εργασίες συντήρησης, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες εντός του ταφικού μνημείου και μέσα στο καλοκαίρι θα εγκατασταθεί το στέγαστρο και θα ξεκινήσει η διδακτική αναστήλωση ενός τμήματος του περιβόλου. Ακριβώς δηλαδή αυτά τα οποία προβλέπει ο προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα. Όπως ξέρετε, το έργο, η φάση αυτή του έργου ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023. Όμως, σύμφωνα με αυτά τα οποία είχαμε προγραμματίσει, εντός του 2022 θα μπορούν ειδικές ομάδες κοινού, πολύ λίγα άτομα, ανθρώπων που σχετίζονται με το αντικείμενο, είτε είναι επιστήμονες ειδικοί, είτε είναι κάποιοι δημοσιογράφοι που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μικρές ομάδες κοινού, θα μπορούν να επισκέπτονται το μνημείο. Το θέλουμε και εμείς σαν μια πιλωτική εφαρμογή, προκειμένου να δούμε πώς θα λειτουργήσει η επίσκεψη στο χώρο αυτό, που είναι ιδιαίτερα δύσκολη με την έννοια
ότι είναι ένα μνημείο που δεν έχει δεύτερη έξοδο. Από εκεί που μπαίνεις θα βγαίνεις. Και το καταλαβαίνετε, έχετε δει φωτογραφίες, οι περισσότεροι το έχετε δει και από κοντά. Ο χώρος είναι αρκετά περιορισμένος. Επομένως και εμείς θέλουμε αυτή την μικρή καταρχήν επισκεψιμότητα, προκειμένου να καταλήξουμε στο πώς τελικά θα γίνεται η επίσκεψη όταν ο χώρος αποδοθεί. Εννοείται ότι στον Καστά θα ακολουθήσει και μια δεύτερη φάση στην επόμενη προγραμματική περίοδο 21-27. Τώρα, στην περίπτωση της ξύλινης γέφυρας, εδώ υπάρχει ένα μοναδικό μνημείο. Όταν λέω μοναδικό, το εννοώ, δεν έχουμε τέτοια αρχιτεκτονήματα, τέτοιες κατασκευές ξύλινες, οι οποίες να χρονολογούνται με ασφάλεια στον 5ο αιώνα και πιθανότατα κάποια σημεία, κάποιες μορφές της να είναι και προημότερες. Είναι ένα μοναδικό μνημείο το οποίο ανεσκάφη πριν από αρκετές δεκαετίες. Προστατεύθηκε με το στέγαστρο το οποίο βλέπουμε και σήμερα, που έκανε τη δουλειά του μεν, αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε σύγχρονες προδιαγραφές. Και δεδομένου ότι η εφορία αρχαιοτήτων Σερών έχει ούτως ή άλλως ξεκινήσει στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ, όπως βλέπετε, πατάμε σε κάποιες από τις διαμορφώσεις προκειμένου ο χώρος να καταστεί επισκέψιμος που για δεκαετίες δεν ήταν. Μέσα από τα έργα τα οποία το Υπουργείο Πολιτισμού προγραμμάτισε για να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα γίνει η συντήρηση, η αποκατάσταση, η κατασκευή νέου στεγάστρου, προκειμένου η ίδια η γέφυρα, το ίδιο το μνημείο, να καταστεί επισκέψιμο. Είχα πει ότι η παρούσα φάση, το τρέχον ΕΣΠΑ, ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023. Το 2022 θα μπορεί να υπάρχει αυτή η μικρή επισκεψιμότητα για ειδικές ομάδες κοινού, και από εκεί και πέρα την επόμενη προγραμματική περίοδο, που θα ξεκινήσει το 2021 λέγεται, αλλά θα ξεκινήσει κατ' ουσίαν το 2023, και θα πάει μέχρι το 27-28, μέσα σε αυτό το επόμενο ΕΣΠΑ θα ενταχθεί η δεύτερη φάση ανάδειξης του περιβόλου. Όχι, για το κοινό, για την επίσκεψη του κοινού. Η επίσκεψη του κοινού θα γίνεται σταδιακά. Η στιγμή που θα είναι πλήρως επισκέψιμο, ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε βεβαιότητα. Μπορεί να είναι το 25, αλλά πρέπει να το δούμε. Χρειάζονται μελέτες. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 4 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα. Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας και πάμε λίγο στο θέμα της πανδημίας του κορονοϊού. Βλέπουμε ότι από πρώτο θέμα ξαφνικά έχει φτάσει στα τελευταία θέματα και είναι λογικό. Άλλωστε, επειδή η πανδημία φαίνεται πως υποχωρεί σιγά σιγά, αλλά δεν φαίνεται ότι έχει εξαφανιστεί. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, πρέπει να προσέχουμε όσο φυσικά γίνεται και στα όρια του επιτρεπτού. Πάμε να ακούσουμε τον ομίατρο Καβάλα, τον κ. Χρήστο Παπαδόπουλο, ο οποίος δίνει τη δική του πρόληψη για τις επόμενες ημέρες, τι ακριβώς προβλέπει, τι γίνεται και εν ώψη και του Πάσχα. Όχι μόνο έχει σταματήσει η αποκλιμάκωση, αυτό που βλέπω τις τελευταίες ημέρες είναι μια αύξηση του κυλιόμενου εβδομαδίου μέσου όρου. Δηλαδή, ξαναγυρνάμε πάλι στα επίπεδα των αρχών Φλεβάρι με μέσα Φλεβάρι. Βέβαια, αυτό που φαίνεται είναι ότι μειώνονται σιγά-σιγά, πολύ αργά, οι βαριά περιστατικά και οι θάνατοι. Αλλά αν όμως έχουμε μεγάλη αύξηση στα κρούσματα, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει πάλι αυτό. Φοβάμαι ότι θα βλέπουμε πάλι αύξηση και στους βαριά νοσήσαντες και στους θανάτους. Ο κοροναϊός υπάρχει, είναι εδώ, διαδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Διαδράμει στην τριπτική πλειοψηφία ήπια, κυρίως σε νέους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι είναι νοσοκατασταλμένοι, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι, οι οποίοι εάν νοσήσουν, δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι θα το περάσουν ελαφριά. Επιπλέον βλέπουμε και τεράστια διασπορά και στα σχολεία. Και βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα να νοσούν και αρκετοί εκπαιδευτικοί. Θα πρέπει κάτι να γίνει και εκεί. Θέλει πολύ προσοχή ακόμα. Θέλει οπωσδήποτε αυτό που θα μείνει, ό,τι και να γίνει. Εντάξει, πηγαίνουμε σε μια άρση το μέτρο και είναι λογικό αυτό. Έτσι, δεν μπορούμε να ζούμε συνέχεια με τον κοροναϊό πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά ο κοροναϊός δεν θα φύγει, δεν θα εξαφανιστεί επειδή το θέλουμε εμείς. Απλώς θα πρέπει να προστατευτούμε ειδικά αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο. Μάσκα υψηλής προστασίας μέσα σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Ειδικότερα για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, σε τι στάδιο βρίσκονται τα κρούσματα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον περασμένο μήνα? Ακολουθεί το μέσο όρο της Ελλάδας. Δηλαδή είχαμε μία μείωση, η οποία έχει σταματήσει αυτή η μείωση, και αυτό που βλέπω και στα σχολεία που αντανακλά ουσιαστικά το 30% των κρούσματων, ίσως και περισσότερο, είναι από τα σχολεία.
Βλέπω ότι ενώ πηγαίναμε κάπως καλύτερα, πάλι έχουμε αρκετά κρούσματα, δεκάδες κρούσματα πάνω από 50 την ημέρα κατά μέσο ώρα. Και αυτό λίγο με ανησυχεί. Δηλαδή θα πρέπει κάτι να κάνουμε, ειδικά όταν βρισκόμαστε μέσα σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα. Φοβάμαι ότι αυτό που έγινε τώρα ίσως να αποτελεί το να αντανακλά τη χαλάρωση, ειδικά την περίοδο της αποκριάς. Έτσι και είναι λογικό. Δηλαδή ο κόσμος είχε μαζευτεί σε καταστήματα, ήταν όλοι έξω και βλέπουμε αυτή την αύξηση. Περιμένω να βελτιωθούν τα πράγματα όταν θα βελτιωθεί και ο καιρός, που δυστυχώς δεν μας βοηθάει. Έχουμε κανονικότητα το χειμώνα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα από τον Απρίλιο, Μάιο και μετά. Αλλά μέχρι τότε όμως θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Όσον αφορά τα κρούσματα, τους εμβολιασμούς. Τώρα αυτοί έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Θα πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε όσοι δεν κάναν. Έτσι, αυτό το αφήγημα, αυτή η ιστορία του επικίνδυνου εμβολίου και τα λοιπά και της αντίδρασης, νομίζω ότι έχει χαλαρώσει πλέον, πρέπει να έχει σταματήσει πλέον. Ειδικά, δεν λέω, εντάξει, ένα παιδί, ας πούμε, υγιές και νέο παιδί να τρέξει να κάνει το εμβόλιο πρώτο-πρώτο, ειδικά τα περισσότερα έχουν αρρωστήσει κιόλας, έχουν νοσήσει κιόλας. Αλλά τώρα ένας, ο οποίος έχει προβλήματα υγείας, είναι πάνω από 50-60 ετών, δεν δικαιολογείται να μην κάνει το εμβόλιο. Να μην το έχει κάνει ήδη. Έπρεπε να το έχει κάνει ήδη. Είναι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Θεωρώ ναι. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ένα πάνω από 70-75%, αλλά έστω και αυτό. Σας είπα ότι πάνω από κάποιες ηλικίες, για μένα είναι αδικαιολόγητος έστω και ένας να μην το έχει κάνει. Θα έπρεπε να είναι στο 100%. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς θα κυλήσουν οι επόμενες εβδομάδες. Μακάρι να πάνε, εννοείται, κατευχήν και να μην έχουμε προβλήματα και βάσει και της πανδημίας του κορονοϊού. Τώρα. Κλείνουμε την εκπομπή, θα κλείσουμε την εκπομπή με αθλητικές ειδήσεις, πέρα από την ισοπαλία που έφερε ο ΑΟΚ στον Αλμοπό. Τα αναλύσαμε χθες το ένα σπορ εδώ μέσα από το ένα τσάνελ και με τον Τάσο τον Πατσίδη, τον συνάδελφο από την πρωινή, όπου βλέπουμε ότι ο ΑΟΚ σιγά σιγά βρίσκεται τα πατήματά του. Μακάρι φυσικά να προχωρήσει έτσι. Βέβαια, ισοφαρίσαμε προς τα τελευταία λεπτά με το πρώτο γκολ του Καϊουμπή. Ας ελπίσουμε τώρα την Κυριακή με την νίκη Βόλου να πάρουμε την νίκη. Όμως, θα πάμε λίγο σε άλλο άθλημα και θα πάμε σε έναν στίβο, στον αγώνα δρόμου λίγο που θα διεξαχθεί. Παπαχριστίδιος Δρόμος, λοιπόν, μετά από δύο ή τρία έτη, το οποίο δεν διεξήχθη λόγω του COVID-19, θα διεξαχθεί όμως αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Μίλησαν λοιπόν γι' αυτό τόσο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παγκαίου, ο κ. Μποσμπότης, όσο και η κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη, πρόεδρος Κοινοφελούς, αλλά και η κυρία Δράκου από τον ΟΚΑΚ. Μας αναφέρθηκαν σε συνέντευξη τύπου που διεξήχθη σήμερα. Θα κλείσουμε με τις δηλώσεις και για το κάλεσμα των πολιτών να συμμετάσχουν σε αυτόν τον δρόμο για καλό σκοπό πάντα. Θα τα πούμε εμείς τώρα και πάλι αύριο, εδώ όπως πάντα, 2.30 με 4.30 εκπομπή αναλυτής, ακολουθεί απογευματινό δελτίο ειδήσεων του ένα Channel με τη Χριστίνα Νεφρέμ. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλή εβδομάδα, να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη τύπου. Τύπου. Με σχέση στον Παπαχριστίδιο Δρόμο, μια διοργάνωση που πιάνει αισίως την πέμπτη χρονιά. Βέβαια, δύο χρονιές δεν έγινε λόγω του προβλήματος του κορονοϊού. Ξεκίνησε το 2018 με τους καλύτερους Ιωνούς, συνεχίστηκε το 19. Το 20 και το 21 αναβλήθηκε λόγω του κορονοϊού. Φέτος όμως, λοιπόν, μετράμε την πέμπτη διοργάνωση στην ουσία, αν και είναι τρίτη. Είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Παγκαίου, της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου, της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του ΟΚΑΚ, του Μεγάλου Συλλόγου του Κλασικού Αθλητισμού της Καβάλας, που πάντοτε είναι αρρωγός και συμπαραστάτης μας σε όλες τις αθλητικές προσπάθειες. Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Χρυσαφούδη, την πρόεδρο της Κοινοφελούς, μιας και η Κοινοφελούς παίζει σημαντικότατο ρόλο σε αυτές τις διοργανώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπολίνε, που τελικά ευδοκιμεί και δίνει όλα αυτά τα καλά αποτελέσματα. Είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη που μετά από δύο χρόνια επιτέλους θα πραγματοποιηθεί ο Παπαχριστίδιος, που από τα μηνύματα που έχουμε λάβει έχει λείψει σε πάρα πολλούς από εσάς. Θα ήθελα να τονίσω και να πω ότι είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Παγκαίου και της Κοινοφελούς Επιχείρησης. Θα ήθελα να τονίσω και να πω σε όσους μας ακούνε και σε όσους ενδιαφέρονται ότι ο αγώνας αυτός δρόμου του Παπαχριστίδιου είναι δωρεάν. Δεν συμμετέχει κανείς, κανένας αθλητής δεν πληρώνει κάτι, δεν υπάρχει κόστος. Σε αντίθεση φυσικά με άλλους αγώνες δρόμου ανωμάλου που κάποιες φορές
καλούνται να πληρώσουν συμμετοχή. Χαίρομαι πολύ που οι συμμετοχές είναι αρκετά πολλές, έως και τώρα που μιλάμε. Από μέρους μου ευχή να πω να συνεχίσουν να γίνονται και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις. Όπως ξέρουμε στο Δήμο Παγκαίου, να διοργανώνουμε και να κάνουμε όμορφες εκδηλώσεις. Να έχει καλή επιτυχία ο Πέμπτος Παπαχριστίδιος. Θα ήθελα να συγχαρώ φυσικά τον κύριο Μποσμπότη και όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτός ο αγώνας δρόμου. Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή 20 Μαρτίου να τα πούμε από κοντά. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Μίνα και την συνεργασία που έχουμε με την Κοινοφελή Επιχείρηση, καθώς και το προσωπικό της Κοινοφελούς Επιχείρησης, την Νέλη, την Κανέλη, που και αυτή τρέχει, πασχίζει για να βγάλει όλες τις δαπάνες, να κάνει όλο το γραφειοκρατικό κομμάτι. Είπαμε πάμε σήμερα στον 5ο Παπαχριστίδιο δρόμου, όπου φέτος έχουμε και δύο καινοτομίες. Η μία είναι ότι προσθέθηκαν πλέον και τα 10 χιλιόμετρα, οπότε την Κυριακή τρέχουμε οι μεν μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου τα 1000 μέτρα και οι άλλοι αθλητές σωματείων και οι ανεξάρτητοι αθλητές, ο κάθε δημότης μπορεί να τρέξει, τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα. Η δεύτερη καινοτομία είναι ότι για πρώτη φορά φέτος έχουμε και ηλεκτρονική χρονομέτρηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και το ζητούν όλοι οι αθλητές. Ο καθένας θα έχει το δικό του το μπιπ και θα έχει αμέσως την ατομική του χρονομέτρηση. Εδώ θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν και τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα, είναι λίγο το πολύπλοκο το σύστημα των διαδρομών. Γι' αυτό φροντίσαμε να έχουμε μια πολύ καλή σήμανση. Σε κάποια σημεία οι δύο δρόμοι είναι κοινοί, σε κάποια άλλα σημεία χωρίζουν. Το πεντάρι τρέχει μέσα στον ιστορικό οικισμό της πόλης, το δεκάρι βγαίνει στον περιφερειακό, στον δασικό δρόμο, στις παρυφές του συμβόλου όρους, όπου και αυτή είναι μια μαγική διαδρομή και όλη η Ελευθερούπολη φαίνεται από ψηλά. Θα υπάρχουν βέβαια για να διευκολυνθούν οι δρομείς, θα υπάρχουν εθελοντές, θα υπάρχει η αστυνομία που ειδικά στις μεγάλες διαβάσεις που θα πρέπει να διασχίσουμε μεγάλες κεντρικές οδούς, θα βοηθάει η αστυνομία. Θα υπάρχουν εργαζόμενοι του Δήμου και θα υπάρχει και βοήθεια από security. Για να εγκατακλείδει να πούμε, για να μην μπερδευόμαστε, ο χρυσός κανόνας θα είναι ο εξής. Τρέχουμε 10 χιλιόμετρα, φοράμε κίτρινο νούμερο και ακολουθούμε τα κίτρινα βελάκια. Όπου βλέπουμε κίτρινο βελάκι, εκεί προχωράμε. Στον δε αγώνα των 5 χιλιόμετρων φοράμε πράσινο νούμερο και ακολουθούμε τα πράσινα βελάκια. Οι συμμετοχές, όπως είπε και η κυρία Χρυσαφούδη, ήδη έχουν ξεπεράσει τις 350. Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό της πανδημίας, δηλαδή θα τρέξουν οι εμβολιασμένοι, πριν τον αγώνα θα πρέπει να φοράμε τη μάσκα μας. Όλα αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα ανακοινώνονται και εκεί την ώρα του αγώνα. Να πούμε ότι οι εγγραφές είναι μόνο ηλεκτρονικές, συνεχίζουν, υπάρχει πλατφόρμα όπου ο καθένας με απλό τρόπο μπορεί να κάνει τις εγγραφές του. Εν κατακλείδη, με αυτά τα ολίγα θέλω να τελειώσω πριν δώσω το λόγο για πιο τεχνικά θέματα που ίσως θα μας μιλήσει η κυρία Δράκου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Παγκαίου που στηρίζει οποιαδήποτε αθλητική δράση γίνεται στο Δήμο Παγκαίου. Να ευχαριστήσω τη Μυρσίνη, τη Χρυσαφούδη που είναι παρούσα και η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου σε οτιδήποτε έχει σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Να ευχαριστήσω την άμεση συνεργάτη δάμου, την ειδική σύμβουλο αθλητισμού του Δήμου Παγκαίου, την κυρία Δελγιαννάκη Κατερίνα, την οποία ήδη την έχει φάει το άγχος και τρέχει ασταμάτητα από το πρωί στο βράδυ για την επιτυχία του διαργανωνισμού. Και ειδικά να ευχαριστήσουμε και την ΕΑΣΕΓΑΣ και τον πρόεδρο, τον κύριο Ιορδανίδη, καθώς επίσης και την φίλη μας, τον αθλητικό άνθρωπο εδώ του Δήμου Παγκαίου που συμπαρίσταται, που ήρθε από την Καβάλα, που έχει κάνει εδώ την Ελευθερούπολη να αγαπήσει το Στίβο, την Κατερίνα τη Δράκου, στην οποία δίνω πλέον και το λόγο για να μιλήσει με περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Είναι ένα σωματείο ιστορικό και ένα σωματείο πρωτοπόρο σε ό,τι αφορά την κοινωνική δράση και την αθλητική δράση σε όλα τα επίπεδα. Ζώντας εδώ στην Ελευθερούπολη αρκετά χρόνια με τον ΟΚΑΚ και αντιμετωπίζοντας ένα εξαιρετικό στάδιο τα τελευταία χρόνια, είδαμε μια διάθεση από το Δήμο Παγκαίου όχι απλά να αγκαλιάσει τον αθλητισμό, αλλά να τον κάνει προτεραιότητά του, και αυτό δεν το συναντάμε πολύ συχνά. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι του Παπαχριστίδιου, μετά από τις δύο πολύ πετυχημένες χρονιές, υπήρξε δυστυχώς αυτή η αδράνεια λόγω της πανδημίας και επιτέλους φέτος είναι η ώρα να πάρουμε τη ζωή μας πίσω.
Είναι η ώρα όλοι αυτοί οι διψασμένοι δρομείς που κλείστηκαν στα σπίτια τους και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος σε δρομικά γεγονότα τα προηγούμενα δύο χρόνια, να αγκαλιάσουν τέτοιου είδους γεγονότα. Σε μια εποχή που το κέρδος και οι οικονομικές απολαβές είναι το σημαντικότερο έτσι κίνητρο για συλλόγους και δήμους και άλλους φορείς να διοργανώνουν αγώνες, ο Δήμος Παγκαίου έρχεται να διοργανώσει έναν εξαιρετικό αγώνα με όλες τις ψηλές προδιαγραφές, χωρίς να έχει κανένα μα κανένα όφελος. Το όφελος είναι να δει και να συγχαρεί τους δρομείς που θα έρθουν να αγωνιστούν χωρίς να ξοδέψουν ούτε ένα σέντ από την τσέπη τους, αντιθέτως να ιδρώσουν μαζί μας, να απολαύσουν και το αστικό τοπίο το οποίο θα δουν τρέχοντας τα 5 χιλιόμετρα, αλλά και το δασικό κομμάτι που θα δουν οι δρομείς των 10 χιλιόμετρων. Θα πω ότι η ηλεκτρονική χρονομέτρηση είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι ένα κίνητρο για δρομείς οργανωμένους, είτε είναι οργανωμένοι σε συλλόγους, είτε είναι οργανωμένοι στο δρομικό κίνημα απλώς, γιατί αυτομάτως τους δίνει την έννοια του ατομικού ανταγωνισμού και συναγωνισμού. Βλέπει δηλαδή τον εαυτό του, πού βρίσκεται, πόσο έχει κάνει, πόσο καλυτέρεψε, πόσο χειροτέρεψε και βάζει τους επόμενους στόχους του. Ωστόσο, δεν απευθυνόμαστε μόνο στους οργανωμένους δρομείς, απευθυνόμαστε και στον απλό πολίτη που θέλει να έρθει, να τρέξει σιγά, να περπατήσει ενδεχομένως τη μικρή απόσταση των 5 χιλιόμετρων και να απολαύσει έναν ωραίο δρόμο και να ενθουσιαστεί μέσα σε ένα περιβάλλον που πραγματικά αξίζει τον κόπο να το απολαύσουμε. Σε ό,τι αφορά τη μικρή κατηγορία των παιδιών γυμνασίου και δημοτικού, μείναμε στην απόσταση των 1000 μέτρων που αποτελούν την αγωνιστική απόσταση των κατηγοριών αυτών K16 και K14. Τα παιδιά θα συναγωνιστούν μεταξύ τους και θα υπάρξουν κάποιοι νικητές ανάλογα με τις ηλικιακές τους κατηγορίες. Ο Δήμος Παγκαίου έχει φροντίσει για τα έπαθλα που θα πάρουν οι νικητές, γιατί ακόμη και αυτό είναι ένα σημαντικό έτσι κίνητρο για να τρέξουν διδρομείς μικροί και μεγάλοι. Οι εθελοντές είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και σε αυτούς βασιζόμαστε για την επιτυχία αυτού του αγώνα. Καλούμε λοιπόν ακόμη και σήμερα όποιον θέλει ενήλικο είτε ή ανήλικο πάνω από 15 ετών να έρθει να βοηθήσει, θα πάρει το μπλουζάκι του και θα ζήσει από κοντά όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε ήδη όλοι εμείς για να πετύχει αυτός ο αγώνας. Σας καλούμε λοιπόν, σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ένας πετυχημένος αγώνας όπως και οι δύο προηγούμενοι. Έχουμε ακόμη περιθώριο μέχρι την Τετάρτη, Κατερίνα. Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη για την λήξη των δηλώσεων. Έτσι λοιπόν, μπείτε στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας, στο smart, με όποιον τρόπο τέλος πάντων μπορείτε, κάντε τη δήλωσή σας και ελάτε να απολαύσετε ένα πραγματικά ωραίο, σίγουρο και τακτοποιημένο αγώνα, έτσι όπως ο Δήμος Παγκαίου ξέρει να κάνει.